κάθε φορά που η Εκκλησία Κοινωνία, αδελφέ μου, επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα, ότι δεν θα έρθει εδώ να μεταλάβει όποιος πηγαίνει και κοινωνεί εκεί που μνημονεύονται οι αιρετικοί οικουμενιστές επίσκοποι. Προσπαθώ πολλές φορές να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις, αν και αν είμαστε σε κάποιες άλλες εποχές, πιο ζωντανές, παλαιότερες εποχές, θα ήταν αυτό αυτονόητο. Δεν θα χρειαζόταν να σας δώσουμε εξηγήσεις. Τώρα αυτά τα αυτονόητα έχουν γίνει ακατανόητα, δυσνόητα και ακατανόητα και χρειάζεται για το κάθε τι να δίνουμε εξηγήσεις. Συμβαίνει λοιπόν το εξής στην εποχή μας. Εκεί που πρέπει να είμαστε αυστηροί, άτεγκτοι, ανυποχώρητοι, είμαστε ενδοτικοί, συμβιβαστικοί, συγχωρούμε εύκολα τα πάντα, και εκεί που πρέπει να είμαστε συγκαταβατικοί και να συγχωρούμε, είμαστε αυστηροί. Δηλαδή συμβαίνουν αντίθετα πράγματα στη σημερινή εποχή στους χριστιανούς, στους ορθοδόξους χριστιανούς. Όπου πρέπει να είναι αυστηροί είναι επιεικείς και όπου πρέπει να είναι επιεικείς είναι αυστηροί. Πού πρέπει να είμαστε επιεικείς? Επιεικείς πρέπει να είμαστε, όπως είπε σήμερα το Ευαγγέλιο, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Τι βλέπεις, λέει, τη δοκό, το κάφος, λέει, το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε δοκό, την εντοειδή οφθαλμό ου κατανοείς. Ή πώς, λέει, θα διαβλέψεις, λέει, να βγάλεις το κάφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου, ενώ έχεις το δικό σου το δοκάρι μέσα στο μάτι σου. Πρέπει λοιπόν σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, στην προσωπική ζωή μας και στη ζωή μας, την κοινωνική ζωή με τους άλλους ανθρώπους, να είμαστε συγκαταβατικοί. Αυτό λέει ο Χριστός και αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Συγχώρησέ μας πόσο, τόσο, όσο και εμείς συγχωρούμε. Του δίνουμε το μέτρο του Χριστού και του λέμε πόσο να μας συγχωρέσει. Σε αυτά λοιπόν τα θέματα πρέπει να είμαστε επιεικείς. Πού πρέπει τώρα να είμαστε αυστηροί? Καταρχάς πρέπει να είμαστε αυστηροί στα προσωπικά μας θέματα, στην προσωπική μας ζωή. Ο καθένας τον εαυτό του να μην τον δικαιολογεί καθόλου, να τον βάζει απέναντι και να μιλάει με τον εαυτό του ο άνθρωπος, να τον ελέγχει αυστηρότατα, να τον κατακρίνει αυστηρότατα, για να βρει έλεος από τον Θεό. Στον εαυτό μας λοιπόν πρέπει να είμαστε αυστηροί, να μην τον δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Και πρέπει να είμαστε και αυστηροί στα θέματα της Εκκλησίας, στα εκκλησιαστικά θέματα, στα θέματα όπως λέμε της πίστεως. Και εκεί πρέπει να είμαστε, εκεί πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί ακόμα. Πιο αυστηροί ακόμα και από τον εαυτό μας θα μπορούσαμε να πούμε. Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Είναι όπως λέμε το πλοίο πλέον. Εδώ είμαστε εμείς μέσα στο πλοίο, ένα μέρος του πληρώματος του πλοίου. Έτσι, αν το πλοίο δεν πάει καλά, όσο καλός και να είσαι και αυστηρός με τον εαυτό σου, άμα το πλοίο πάει στραβή πορεία ή άμα το πλοίο πέσει τα βράχια. Αυτό είναι το πλοίο, η Εκκλησία, στα εκκλησιαστικά θέματα, στο θέματα που πρέπει να είμαστε και εκεί αυστηροί, αυστηρότατοι, άτεγκτοι, ανυποχώρητοι. Έτσι ήταν και οι Άγιοι, ο Άγιος Μάρκος ο Γενικός. Συμβαίνει λοιπόν το αντίθετο τώρα σε εμάς. Εκεί που πρέπει να είμαστε αυστηροί είμαστε επιεικείς και εκεί που πρέπει να είμαστε επιεικείς είμαστε αυστηροί. Και μας κακοφαίνεται, άμα μας λέει ο Πάτερ, γιατί δεν θα κοινωνήσετε εδώ, εφόσον πηγαίνετε συμβιβασμένοι να προσκυνάτε τους δεσποτάδες που έχουν προδώσει στα θέματα της πίστεως, έτσι, και πάμε εμείς και τους θυμιατίζουμε, τους λιβανίζουμε, τους εφημούμε, τους αναγνωρίζουμε ως επισκόπους, ως ποιμένους, ως πατέρας, ως τύπων και εις το υπόν Χριστό, είναι ηλίκη έτσι, τους αναγνωρίζουμε, ενώ θα είμαστε αυστηροί να είμαστε εκεί. Θα μαζευόντουσαν κι αυτοί λιγάκι. Όπως όταν επέστρεψαν, σε αυτό που πει και άλλες φορές αυτό, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, δείχνει τη ζωντάνια του Ορθοδόξου ποιμνίου. Την ευθύνη που έχει, τη συνείδηση που είχε τότε ότι είναι υπεύθυνος, είναι υπεύθυνο και το πίμνιο για το που βαδίζει η Εκκλησία ανά πάσα στιγμή στην ιστορική της πορεία. Όταν επέστρεψε λοιπόν, επέστρεψαν οι δεσποτάδες τότε εκεί που είχαν πάει στη Φλωρεντία και στη Φεράρα, στην Κωνσταντινούπολη, δεν είχαν τότε τα μέσα για να μάθει ο κόσμος τι είχε γίνει και περίμενε ο λαός λοιπόν στην παραλία. Και μόλις επέστρεψαν, τους είπαν τι κάνετε, πώς περάσατε, αρρωστήσατε, είστε στη γη κλπ. Νικήσαμε. Νίκησε η Εκκλησία, η πίστη, η Ορθοδοξία. Και αυτοί για να γλιτώσουν τη ζωή τους άρχισαν και να μετανοούν τότε, γιατί υπέγραψαν, λέει το χέρι, υπέγραψε εκοπεί το ηχείρ. Η γλώσσα ομολόγησε, εκοπεί το η γλώσσα. Άρχισαν να ομολογούν τότε και να θέλουν για να γλιτώσουν το πνιγμό. Θα τους πετάγανε στη θάλασσα οι χριστιανοί τότε, οι Ορθόδοξοι, επειδή προδώσανε.
Έτσι λοιπόν, να ήταν τώρα και τώρα ένα μυσταφιτηρή στα θέματα της πίστης που λέμε, πήγανε τώρα να υπογράψουν, ας πούμε, έτσι, να υπογράψουν στο συμβούλιο εκεί, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, οι δικοί μας εκπρόσωποι. Πήγαν κάποιοι εκπρόσωποι από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτοί οι εκπρόσωποι δεν είναι εκπρόσωποι του εαυτού τους. Ήταν δικοί μας, εκπρόσωποι. Θα μπορούσα να πω δικοί μου δεν ήταν, γιατί εγώ έχω απολογιστεί από αυτούς. Αλλά δικοί σας ήτανε. Εσείς που κοινωνάτε εκεί ήτανε δικοί σας εκπρόσωποι. Σας εκπρόσωποι. Και πρέπει να περιμένετε λοιπόν, τα γύρισε ο δεσπότης αυτός πίσω. Πάτε σε παρακαλώ, για δείξτε μου εδώ τι υπέγραψες εκεί. Να κρίνουμε εμείς. Μα εμείς τι λέγε σύνοδος, εκπρόσωπος συνόδου. Όχι, είσαι εκπρόσωπος δικός μας. Σαν εκπρόσωπος της Εκκλησίας πήγες. Ούτε του εαυτού σου, ούτε της συνόδου εκπρόσωπος. Σαν εκπρόσωπος της Ορθοδόξης Εκκλησίας, της τοπικής εκκλησίας της Ελλάδος και όποιες άλλες τοπικές εκκλησίες στείλανε αντιπρόσωπο. Τι υπέγραψες εκεί. Τι υπέγραψες, να δούμε ακριβώς και να κρίνουμε κι εμείς αν μας εκπροσώπησε σωστά. Ποιος έκατσε να κάνει αυτό το πράγμα, να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Βλέπετε λοιπόν που είμαστε αυστηροί και που είμαστε επιοικείς. Όχι επιοικείς, όχι συμβιβαστικοί. Δεν ασχολούμαστε καθόλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά. Γιατί? Γιατί είμαστε άνθρωποι της εποχής μας. Ποιας εποχής, της νέας εποχής. Της παγκοσμιοποιήσεως, αδιάφοροι, χλιαροί. Και δίνουμε προσοχή εκεί που μας κατευθύνουν. Μη κρίνετε, μας λένε οι δεσποτάδες μας και οι πνευματικοί μας τα λένε αυτά. Μη κρίνετε να μην κρυθείτε. Και τι λέει ο Άγιος Ανεξαρτήτως του μας. Περί βίου λέει είναι η εντολή, ού περί πίστεως. Περί βίου λέει είναι και τα προσωπικά αυτά που σας έλεγε προηγουμένως. Να μην τον κρίνετε τον άλλο συνάνθρωπό σας, έπεσε σε αμαρτία κλπ. Τη γειτόνισσα εκεί, την κουτσομπολεύουμε, την τρώμε, την κάνουμε, τη δείχνουμε. Όχι, άστα αυτά, είναι προσωπικά, είναι περί βίου. Στα περιπίστεως, πού περιπίστεως. Εκεί πρέπει να είμαστε σκληροί. Πρέπει να ελέγχουμε. Η εντολή του Χριστού λοιπόν αυτή, το μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε, δεν είναι για όλα τα πράγματα όπως μας πλανεμένως μας έχουν επιπυλήσει τα μυαλά, οι πνευματικοί και οι δεσποτάδες σήμερα, για να μην τους κρίνουμε, για να τους ελέγχουμε, για να μην έχουν αυτό το ανεξέλεκτο να οδηγήσουν το πλοίο της Εκκλησίας εκεί που θέλουν αυτοί. Στη νέα εποχή, στην παγκοσμιοποίηση, έχουν πάρει εντολές. Γι' αυτό γίνανε επίσκοποι οι άνθρωποι. Έχουν κάνει καριέρα. Τώρα δεν μπορούν λοιπόν να αλλάξουν τις συμφωνίες που κάνανε, θα τους ξυλώσουν. Ούτε και ο Πατριάρχης πάει, πήγε και φιλήθηκε με τον Πάπα εκεί. Όχι, προσκύνησε εκεί τον Πάπα στα Ιεροσόλυμα και φιλήθηκαν, αγκαλιαστήκαν κλπ. Ποιος όταν γύρισε την έλεξε στην Κωνσταντινούπολη. Ή όταν πηγαίνει στη Ρώμη όπου πάει, τον εκαλούν εκεί. Ποιος τον ελέγχει όταν γυρνάει πίσω. Όπως έκανε ο λαός την εποχή του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Δεν το κάνει κανείς αυτό το πράγμα πλέον σήμερα. Έχει ατονίσει λοιπόν το κριτήριο της πίστεως μας σε τέτοιο βαθμό, που να είναι σενάρκη. Να μην ασχολούμαστε καθόλου με τα θέματα αυτά που βασικά είναι το θέμα της πίστεως είναι πού βαδίζει το πλοίο που βρισκόμαστε. Πού βαδίζει το πλοίο, πρέπει να πάει ανατολικά το πλοίο. Ανατολή ανατολών. Ο Χριστός είναι η Ανατολή, έτσι. Και πηγαίνει προς δυσμάς, αντίθετη κατεύθυνση, στον Πάπα, στη Δύση, στην νέα εποχή. Τι άλλο θα μπορούσαμε, πού άλλο θα είμαστε. Και μερικά άλλα πράγματα που να είμαστε αυστηροί, σε εκκλησιαστικά πράγματα. Μπαίνεις μέσα στην εκκλησία και σκανδαλίζεσαι από κάτι που βλέπεις μέσα στην εκκλησία. Δεν είναι τα προσωπικά μας, δεν είναι εκκλησιαστικά πράγματα. Βλέπεις, ας πούμε, τη γύμνια, βλέπεις το εμπόριο μέσα στην εκκλησία. Έτσι. Οτιδήποτε. Πάτε, σε παρακαλώ εδώ, γιατί γίνεται αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι η εκκλησία. Παζάρι, είναι πλάζι, είναι καφενείο η εκκλησία. Δεν είναι προσωπικά μας θέματα εδώ στην εκκλησία, βρισκόμαστε και εμείς είναι το μικρό πλοίο θα λέγαμε. Η εκκλησία, η ενορία είναι η πρώτη εικόνα της εκκλησίας μας, έτσι. Έχουμε και την κατοίκον εκκλησία και εκεί θα μπορούσαμε να ελέγξουμε κάποια πράγματα, οι γονείς, τα παιδιά κλπ. Για να βαδίσει σωστά η οικογένεια. Βλέπετε ο έλεγχος χρειάζεται και πρέπει να γίνεται όμως, Όχι να ελέγχουμε εκεί που δεν μας πέφτει λόγος, όπως κάνουμε εμείς σήμερα. Και να είμαστε αυστηροί στους αδελφούς μας γιατί έκαναν ένα λάθος ή γιατί μας αδίκησαν και πάμε στα δικαστήρια και στα αυτά όλα. Εκεί να είμαστε επίκης. Στα εκκλησιαστικά θέματα, γι' αυτό έχει εκκοσμικευτεί η Εκκλησία. Ο βασικός λόγος που έχει εκκοσμικευτεί δεν είναι ότι υπάρχει ο κόσμος που έχει μπει στην Εκκλησία ο κόσμος και την έχει κάνει κοσμική. Είναι γιατί αδιαφορούν οι χριστιανοί που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Και είναι καλύτερα στην Εκκλησία, όπως τότε που λέγαμε τα στήρας. Το ακούμε και σήμερα, τα στήρας, εν σοφία πρόσκυνη. Τι θα πει τα στήρας. Να κλείσουμε τις πόρτες σημαίνει αυτό. Όχι μόνο να τις κλείσουμε. Να υπάρχουν και οι θηρωροί που θα προσέχουν, προσέχετε τις πόρτες. Μην μπει κανένας άπιστος, κανένας αιρετικός μέσα. Και τώρα είμαστε εμείς οι ίδιοι μέσα, οι αιρετικοί και οι αδιάφοροι και οι χλιαροί. Έτσι, και οι πόρτες είναι και ανοιχτές. Λέμε τα στήρας έχει μείνει. Ο τύπος, ο λειτουργικός τύπος, επειδή θα γίνει ο καταγιασμός, πρέπει να υπάρχουν μόνο Ορθόδοξοι. Και όχι ούτε μόνο ορθόδοξοι μέσα στην Εκκλησία.
Μόνο αυτοί που θα κοινωνούσαν έφτακαν να ήταν τότε μέσα. Οι άλλοι είχαν φύγει με τους κατοικούμενους. Πιο μπροστά. Καταλάβετε το απόψε έχουμε φτάσει, ας πούμε, όλη την έννοια και την αίσθηση της Εκκλησίας, γιατί μας αρέσει αυτή η χλιαρότητα. Μας αρέσει η χαλαρή ζωή, γιατί αν εμείς ελέγξουμε, ας πούμε, το δεσπότη, το πνευματικό μας που είναι οικουμενιστές, όλα οτιδήποτε αυτά που λέμε τώρα, έτσι, πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας. Εγώ που βαδίζω, πιστεύω, δεν ελέγχω τους άλλους και τον εαυτό μου. Τον εαυτό μου θα κρίνω αυστηρά και τα εκκλησιαστικά θέματα της πίστεως θα κρίνω αυστηρά. Πρέπει να κρίνω και τον εαυτό μου. Αλλά επειδή και εγώ ζω χαλαρή ζωή, είμαι άνθρωπος της εποχής μου, δεν με εξυπηρετεί να ελέγξω και τους άλλους. Και το μόνο που έχει μείνει είναι να ελέγχουμε αυστηρά τους αδελφούς μας, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε. Σας τα εξηγώ αυτά τα πράγματα για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε και πού βαδίσουμε και πού θα πάμε μετά από λίγο. Δηλαδή η Εκκλησία, η Ορθοδοξία θα γίνει Προτεσταντισμός. Τι σημαίνει Προτεσταντισμός? Στην Εκκλησία ο καθένας θα πιστεύει ό,τι θέλει. Έτσι, όπως το Παγκόσμιο Σύμβουλο Εκκλησίων έχει 500 μερίδες μέσα και ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Και μέσα σε κάθε μερίδα ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Που λέμε. Και δώσιμε εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και εν ενή. Το ακούσαμε στη Θεία Λειτουργία σήμερα. Τι θα πει εν ενή στόματι και μια καρδία, όλοι μαζί να πούμε. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Να είμαστε ομόπιστοι σήμερα. Και στο Παγκόσμιο Σύμβουλο Εκκλησιών, όλοι ψάλλουν μαζί και χορεύουν με τι κάνουν εκεί και κάνουν. Και όλοι μαζί με ένα στόμα. Δεν έχουν την ίδια πίστη. Δεν είναι το εν ενή στόματι αυτό που λέμε έτσι, ή έχει διαστραφεί η έννοια αυτή. Το εν ενή στόματι και να πει ούτε να ψέλνουμε όλοι μαζί όμορφα και ωραία σημαίνει. Σήμερα είμαστε ομόπιστοι. Ομόπιστο, όπως μια οικογένεια είναι ομόφωνη. Ομόφωνη η οικογένεια και λέμε είναι ένας άνθρωπος. Το ανδρόγυνο έχει παντρευτεί, έχει γίνει το μυστήριο του γάμου, λέει έσονται οι δύο, η σάρκα μία. Είναι πρέπει να είναι ομόφωνη ένας άνθρωπος. Έτσι πρέπει να είμαστε ομόπιστοι για να μπορούμε εν ενή στόματι και μια καρδία να δοξάσουμε τον Πατέρα και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Δεν γίνεται αυτό. Θα γίνει λοιπόν η Ορθοδοξία στα έσχατα χρόνια Προτεσταντισμός. Που σημαίνει αυτό ότι ο καθένας θα βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία πιστεύοντας ό,τι θέλει και κάνοντας ό,τι θέλει μέσα στην Εκκλησία. Και ελέγχοντας όποιον θέλει και αφήνοντας ασύδωτο όποιον θέλει. Οι πατέρες μας λοιπόν που μας έδωσαν τις κατευθύνσεις και τις γραμμές δεν μας αρέσουν σήμερα. Και γι' αυτό τις χρησιμοποιούμε επιλεκτικά. Η Αγία Γραφή δεν μας αρέσει ούτε και αυτή. Τη χρησιμοποιούμε επιλεκτικά. Την αγάπη μόνο παίρνει. Την αγάπη, 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 αγάπη. Ακούτε σήμερα να σας επιπηλεί το μυαλό αγάπη, αγάπη. Μα είπε και ο Χριστός και άλλα πράγματα, δεν πούμε αγάπη. Είπε να είμαστε και αυστηροί. Ήρθα λέει να βάλω φωτιά, λέει. Δεν ήρθα να βάλω ειρήνη, λέει. Ήρθα να χωρίσω την πεθερά από την ύφη, το γιο, από τη θυγατέρα και τη θυγατέρα από τη μάνα και κλπ. Και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Δηλαδή όλα αυτά που λέμε, μόνο η αγάπη είναι. Δεν υπάρχει και κόλαση. Δεν μιλήσει και για την κόλαση ο Χριστός. Πού είναι η αγάπη? Η αγάπη είναι στα μεταξύ μας. Αυτά εδώ που πρέπει να έχουμε αγάπη. Μεταξύ μας. Και λίγο να είμαστε αυστηροί, πρέπει να είμαστε αυστηροί. Γι' αυτό λέμε ότι θα γίνει Προτεσταντισμός η Ορθοδοξία στα έσχατα χρόνια. Θα έχουμε εμείς αδιαφορήσει πλήρως για τα θέματα της πίστεως. Εμείς, δηλαδή οι ποιμένες, που είναι οι πρώτοι υπεύθυνοι, ο επίσκοπος που πρέπει να είναι σκοπός. Σκοπός όπως ο σκοπός φυλάει, να μην έρθει ο εχθρός, έτσι. Πρέπει να είναι ο επίσκοπος. Αυτό σημαίνει επίσκοπος, έτσι. Οι πνευματικοί, οι ιερείς, εμείς όλοι, έτσι. Θα έχουμε προδώσει, θα έχουμε συμβαστεί και εσείς θα έχετε αδιαφορήσει. Θα έχετε βολευτεί κι εσείς στη δικιά μας προδοσία. Γιατί είπαμε είναι η εύκολη ζωή πλέον. Της νέας εποχής η ζωή είναι η εύκολη ζωή. Πρέπει να συμβιβαστείς με όλους και με όλα για να περνάς καλά. Έτσι θα γίνει και στον κοινωνικό τομέα που θα πρέπει να σφραγιστούμε να κάνουμε να δείξουμε και στον πνευματικό τομέα που θα πρέπει να ομονοήσουμε, ότι πρέπει να είμαστε χαλαροί στα θέματα της πίστεως. Μόνο εκεί θα υπάρχει ομονιότη. Στην αδιαφορία θα υπάρχει ομόνια. Και έτσι λοιπόν η Εκκλησία Ορθοδοξία θα γίνει ένας Προτεσταντισμός, ο καθένας θα ξέρει το εν ενή στόματι και μια καρδία, όλα αυτά θα πάνε περίπατο έτσι. Θα είναι για περασμένες εποχές, αρχαίες εποχές. Τώρα είμαστε πιο προοδευμένοι. Εμείς τώρα βρήκαμε την αγάπη. Οι πατέρες δεν την ξέρανε αυτή την οδό που εμείς σήμερα την ανακαλύψαμε. Γίναμε πιο σοφοί και πιο άγιοι από τους πατέρες και από τον ίδιο τον Χριστό και από τους Αποστόλους και από τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό θα είναι το κατάντημα των εσχάτων χρόνων. Δεν θα υπάρχει λοιπόν και αν κάποιος βρεθεί που είναι λίγο πιο αυστηρός και οτιδήποτε άλλο και θέλει να είναι πιο σωστός με τη συνείδησή του. Και στα θέματα της πίστεως αυτός θα είναι ο τρελός. Αυτός θα είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί πλέον να ζήσει μέσα στην κοινωνία αυτή που είναι συμβιβασμένη και στην εκκλησία αυτή που είναι προσκυνημένη. Δεν θα μπορεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να ζήσει μέσα σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή την εκκλησία. Και τι θα κάνει, θα πάρει τα βουνά. Θα πάρει τα βουνά, θα πεθάνει από την πείνα. Κάτι τέτοιο περίπου. Δεν είναι σαν θα πάρει τα βουνά και θα καλού περνάει, θα ζει βασιλικά εκεί, μες στη φύση και μες στον παράδεισο, έτσι. Θα ταλαιπωρηθεί.
Θα είναι ο τρελός λοιπόν της εποχής. Ο αναρχικός, ο αναχρονικός. Ο αναχρονικός και ο αναρχικός που δεν πείθεται, ας πούμε, στις ιδέες και στις αυτές της νέας εκκλησίας αυτής. Έτσι. Αυτό θα συμβεί στα έσχατα χρόνια. Θα χάσουμε την πίστη. Και άρα ερθόν ο Υιός του ανθρώπου ευρύσει την πίστη επί της γης. Με αμφιβολία το είπε ο Κύριος. Που σημαίνει αυτό ότι δεν θα τη βρει. Παρά μόνο σε μονάδες. Σαν εκκλησία λοιπόν δεν θα υπάρχει η ορθόδοξη πίστη, γιατί η ορθόδοξη πίστη είναι μαρτυρική. Το στοιχείο της ορθόδοξης είναι το μαρτύριο, η ομολογία. Η ομολογία όμως που στοιχίζει, όχι να πλέω πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα Παρακουράτορα, να το διαβάζω από μέσα γιατί δεν το έχω μάθει απ' έξω, στη βάπτιση, η ανάδοχη κλπ. Δεν είναι ομολογία αυτό το πράγμα. Ομολογία σημαίνει μαρτύριο, να ομολογώ με λόγια και έργα. Αυτά θα είναι λοιπόν, αυτή θα είναι η κατάσταση των εσχάτων χρόνων. Όποιος θέλει λοιπόν να σωθεί και να έχει μια ελπίδα, βεβαία ελπίδα σωτηρίας, πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι αυστηρός στα θέματα της πίστης και δεύτερον, αυστηρός στα θέματα τα προσωπικά του εαυτού του στην πνευματική του ζωή. Αυτό λοιπόν θα κρατήσουμε και θα σεβαστείτε αυτή την επιθυμία και την εντολή που δίνω εγώ, ότι δεν θα έρθει εδώ να μεταλάβει όποιος πηγαίνει και κοινωνεί εκεί που μνημονεύονται οι αιρετικοί πλέον, οι αιρετικοί πλέον, όχι αιρετίζοντες, οι αιρετικοί πλέον οι οικουμενίστες επίσκοποι. Μακάρι να σε ξελέξω και προσυλλάβω.